Σπύρος Φουρθιώτης, πρωταθλητής στο μηχανοκίνητο αθλητισμό στην Ελλάδα. Σπύρο, διαβάσαμε μεγάλες επιτυχίες περί λίγες μέρες. Πού είχες πάει? Είχα πάει στην πίστα της Χερέθ και είχα βγει 19ος, 16ος και 12ος. Εκεί τι αντιπάλους αντιμετώπισες? Ο συναγωνισμός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Ας πούμε, κάποιοι τρέχουν δεύτερη και τρίτη χρονιά και ακόμα δεν μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα. Είναι παγκόσμιο εκεί πέρα. Ποιοι ήταν αυτοί που διακρίθησαν σε αυτούς τους αγώνες? Είναι γνωστοί αντίπαλοι σε σένα? Μένα, ναι, είναι γνωστοί. Είναι Ισπανοί, είναι από τη Φιλανδία, γενικά από διάφορες χώρες. Τι ήταν αυτό που έδωσε σε αυτούς το δικαίωμα να διεκδικήσουν νίκες σε σχέση με σένα? Ποιες είναι οι ελλείψεις, κατά την άποψή σου, που έχεις απέναντί τους? Αυτοί έχουν δίπλα τους πίστες, μπορούν και κάνουν κάθε μέρα προπόνηση. Εγώ δυστυχώς έχω αυτό το ελάττωμα, δεν έχω πίστες εδώ πέρα στην ΓΚΟ και γενικά στην Ελλάδα δεν είναι πάρα πολλές πίστες. Και το οποίο σου προκαλεί προβλήματα, ναι, έτσι, είναι πολύ σημαντικό προβλήματα. Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό να μην ναι. Έχεις πίστα, είναι το α και το ω, θεωρώ, έτσι, δεν μπορείς να τρέχεις στον δρόμο. Επόμενοι αγώνες σου? Οι αγώνες μου τελείωσαν για φέτος, οι επόμενοι αγώνες είναι του χρόνου. Κάνω πάρα πολύ προπόνηση με τη μοτοσυκλέτα μου Honda NSF 2.5 στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών και το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης κάνω με τη μοτοσυκλέτα μου Honda CRF 150 και μία μοτοσυκλέτα με μοτέρ Honda 2.5. Σπύρο, θα σταθώ στο θέμα της πίστας, γιατί είναι πολύ σημαντικό ένας πολύ καλός αθλητής σαν και εσένα να μην έχει πίστες και να κάνεις κάθε πότε προπόνηση, όταν πας στις αίρες ή σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας, ενώ θα πρέπει να κάνεις καθημερινές προπονήσεις. Ναι, δυστυχώς έχουμε αυτό το ελάττωμα, όπως είπα και πριν. Πρέπει να φεύγω έξω από την ΚΟ, να πηγαίνω στις αίρες, στη Σπάρτη, στην Αθήνα και να κάνω προπόνηση. Και αυτό προφανώς σου στερεί ώρες διδασκαλίας, έτσι, είναι δύσκολο. Ώρες, ναι. Και έξοδα. Και θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο, έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Περίπου πόσες φορές το μήνα ή το χρόνο ανεβαίνεις σε άλλα μέρη εκτός ΚΟ για να κάνεις προπόνηση? 1, 2 ή 3 φορές το μήνα ανεβαίνω σε άλλα μέρη. Και το οποίο προφανώς προκαλεί προβλήματα και στο σχολείο, έτσι, και πολλά άλλα ζητήματα. Όταν οι συναθλητές σου καθημερινά έχουν από οποιοδήποτε στιγμή πίστα και γυμνάζονται. Ναι. Πάνε κάθε, πηγαίνουν πρωί, μεσημέρι, απόγευμα και κάνουν προπόνηση. Οπότε πολύ δύσκολα, ας πούμε, θα μπορείς να ανταπεξέλθεις, ναι. Έτσι. Δεν μπορείς αυτή την δραστηριότητα με το μηχανοκίνητο αθλητισμό με μηχανές να κάνεις 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα και αν πέσεις και σε κακοκαιρία, προφανώς κρατιέσαι, έτσι, δεν προπονείσαι. Φοβάσαι, σε έχω ξαναρωτήσει? Όχι, δεν φοβάμαι. Κάθε φορά που κάνω προπόνηση, δεν έχω στο μυαλό μου, ξέρω εγώ, ότι θα πέσω, ότι θα φοβηθώ. Πάντα είμαι ατρόμητος. Έχεις πέσει ποτέ, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που έχω πάρει συνέδρια? Άμα δεν πέσεις, δεν μαθαίνεις. Δηλαδή, είναι αμέτρητες οι φορές που έχω πέσει. Με τι ταχύτητα περίπου πέφτεις, ή σε στροφή πιο πολύ? Στη στροφή, ας πούμε, είναι με λίγη ταχύτητα, αλλά μπορεί να είναι και κάποια στροφή που να έχει πολύ ταχύτητα και να πέσει κάτω, αλλά δεν σημαίνει ότι θα χτυπήσεις.
Μάρη, όλη αυτή η εκστρατεία που χρειάζεσαι κάθε φορά για να πας εκτός ΚΟ, θέλει κάποιους ανθρώπους να είναι δίπλα σου, να σε υποστηρίξουν και οικονομικά και φυσικά και σε φθορές που παθαίνουν οι μηχανές που κάνεις προπόνηση. Μπορείς να μου πεις ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που τόσα χρόνια είναι δίπλα σου? Βέβαια, είναι τόσα χρόνια δίπλα μου ο Αργό, ο κύριος Ψαρομπάς, που με βοηθάει από τα πρώτα μου βήματα, ο κύριος Κουλιάς, ο κύριος Βασίλης. Με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ναι. Ο Όμιλος Αρακάκη, που με βοηθάει η εταιρεία τα τελευταία Honda, χρόνια, ναι, η εταιρεία Honda. Και πολλοί άλλοι. Και πολλοί άλλοι, ναι, που τους ευχαριστώ, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχα κάνει τίποτα, ούτε στην Ελλάδα θα μπορούσα να τρέξω. Είναι σημαντική η βοήθεια αυτών των ανθρώπων σε ένα νεαρό αθλητή, ειδικά τόσο δύσκολο αγωνίσματος. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Πριν κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, τι μήνυμα θα έστελνες στους συνομιλικούς σου που οδηγάνε μηχανάκια, αλλά προφανώς χωρίς να λάβουν τα μέτρα ασφαλείας, χωρίς κράνος, χωρίς δίπλωμα? Έτσι, τι θα τους πρότεινες, τι θα τους συνέστη? Πάντα να φοράνε κράνος, να προσέχουν στον δρόμο και επίσης όσα παιδιά θα ήθελα να έρθουν να δοκιμάσουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό, μπορεί να πάνε σε μία σχολή, να μάθουν, υπάρχουν αρκετές σχολές, να μάθουν και σιγά σιγά με τον καιρό και με την προπόνηση θα καταφέρουν να φτάσουν σε ένα επίπεδο. Και όπως μου είπες και στην αρχή, λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας, έτσι? Όλα, ναι. Άρα ένας οδηγός σαν και εσένα ξέρει τους κινδύνους της ασφάλτου. Ναι. Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά και επόμενοι αγώνες σύντομα, έτσι? Σύντομα. Γεια σας.